καλλιέργεια των οσπρίων είναι πολύ απαιτητική. Προσπαθούμε να κρατάμε τις πατροπαράδοτες μεθόδους καλλιέργειας. Γεια σας, είμαι ο Νόνας ο Παναγιώτης. Βρισκόμαστε στις Πρέσπες. Είμαι παραγωγός βιολογικών οσπρίων. Είναι τρίτη γενιά παραγωγών από τον παππού, τον πατέρα και το συνεχίζω κι εγώ. Τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικής ποιότητας, ανώτερης διατροφικής αξίας, είναι ευκολόβραστα, είναι εξαιρετικά. Ξεκινάμε την παραγωγή γύρω στον το Μάιο με τον Ιούνιο που φυτεύουμε τα όσπρια μας. Στη συνέχεια, μετά από κανένα μήνα περίπου, τοποθετούμε τους ξύλινους πασάλους και τους δένουμε σε στυλ ινδιάνικης καλύβας, ώστε τα φασόλια να αναρριχηθούν και να φτάσουν ψηλά. Στη συνέχεια ξεκινάνε τα ποτίσματα, ξεκινάει να ανεβαίνει το φασόλι, το οποίο ανεβαίνει στα καλάμια, στα ξύλινα καλάμια, με τη βοήθεια τη δική μας, χειρονακτικά. Γύρω στις 3 με 4 φορές περίπου περνάμε σε κάθε χωράφι και το βοηθάμε ώστε να φτάσει γύρω στα 2,5 με 3 μέτρα ύψος. Περίπου τα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου κόβουμε από τη ρίζα τα φασόλια ενώ είναι πάνω στα καλάμια και τα αφήνουμε περίπου ένα μήνα για να ξεραθούν και να έχουν μια υγρασία πολύ χαμηλή. Την ημέρα που είναι να γίνει συλλογή γκρεμίζουμε τις πυραμίδες ή τις ινδιάνικες καλύβες όπως λέγονται τα φασόλια που είναι τοποθετημένα και περνάει η αλωνιστική μηχανή, βγάζουμε τα καλάμια, περνάει η αλωνιστική μηχανή και συλλέγει τον καρπό, ο οποίος μετά τοποθετείται σε μεγάλα τραπέζια και καθαρίζεται όλος με το χέρι. Παλαιότερα η συλλογή των φασολιών γινόταν με το χέρι όταν δεν υπήρχαν ακόμη τα μηχανήματα και οι σύγχρονοι μέθοδοι καλλιέργειας. Όπως ήταν πάλι στα ξύλινα καλάμια ή παλούκια που ήταν τότε, πηγαίνανε με το χέρι και βγάζανε ένα-ένα τα φασόλια και τα τοποθετούσαν μέσα σε σακιά. Οι σπόροι που χρησιμοποιούμε είναι ντόπιοι, είναι παλιοί σπόροι, δεν χρησιμοποιούμε υβρίδια, είναι όλοι αναρριχόμενοι. Εκτός από τις κλασικές καλλιέργειες, τους γίγαντες και τα φασόλια, τα κλασικά, τα πλακέ, τα μεγαλόσπερμα των Πρεσπών, πλέον βάζουμε και μαύρους γίγαντες, οι οποίοι είναι για σαλάτα εξαιρετικοί. Αυτό είναι ένα είδος το οποίο προήλθε και από την γονιμοποίηση της μέλισσας. Μας έβγαζε αυτά τα χρώματα. Παλιά τα βάζαμε στην αρχή του χωραφιού, λόγω του χρώματος του κόκκινου λουλουδιού που βγάζουν στο φυτό, για να τραβάνε ακόμη περισσότερο τις μέλισσες και να γίνεται καλύτερη γονιμοποίηση στο χωράφι. Στη συνέχεια όμως τα δοκιμάσαμε, τα δοκίμασε και ο κόσμος, τους άρεσαν και πλέον μπήκαν και αυτά στην καλλιέργειά μας. Έχουμε πολύχρωμες χάντρες, φασόλια με πολλά χρώματα, τα οποία μπαίνουν στο ίδιο χωράφι, βράζουν στον ίδιο χρόνο. Υπάρχει το ψηλό το φασόλι για φασολάδα, το πολύ ψηλό και αυτό αναρριχόμενο. Υπάρχουν και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, βάζουμε και φακές και ρεβίθια. Χωράφια τα οποία δεν είναι ποτιστικά και δεν μπορείς να τα βάλεις φασόλια, γιατί τα φασόλια είναι πολύ απαιτητικά στο νερό. Τα βάζουμε φακές ρεβίθια, τα οποία και αυτά είναι εξαιρετικής ποιότητας και ανώτερης διατροφικής αξίας. Θα σας δείξουμε λοιπόν τα όσπρια που παράγουμε. Είναι το πλακέ το φασόλι, το μεγαλόσπρωμα, το οποίο είναι εξαιρετικό για φασολάδα. Είναι λεπτόφλουδο, βράζει πολύ εύκολα και είναι πεντανόστιμο. Μετά πηγαίνουμε στους γίγαντες, τους κλασικούς γίγαντες ελέφαντες που παράγουμε. Και αυτοί είναι εξαιρετικής ποιότητας, δεν θέλουν μουσκεμα από το βράδυ, δεν βγάζουν φλούδα και έχουν εξαιρετική γεύση. Στη συνέχεια έχουμε τα ψηλά φασόλια, που είναι και αυτά για φασολάδα και για σαλάτα. Πάμε στα μπαρμπούνια, τα οποία είναι πολύ νόστιμα είτε για σαλάτα, είτε για φασολάδα, είτε με κρέα στο φούρνο. Πάμε στους μαύρους γίγαντες μετά, οι οποίοι είναι σαν τους άσπρους γίγαντες, απλά είναι πιο τραγανή στη γεύση, είναι σαν ψητό κάστανο η γεύση τους και έχουν πιο πολλά αντιοξειδωτικά και πιο πολλές πρωτεΐνες σε σχέση με τα άσπρα. Στη συνέχεια πάμε στις φακές τις μέτριες,
Είναι εξαιρετικές και αυτές, χωρίς φλούδα, βράζουν πάρα πολύ εύκολα και, και χυλώνουν. Είναι πεντανόστιμες. Και στα ρεβίθια μας τα μέτρια, που είναι και αυτά εξαιρετικής ποιότητας και πολύ βραστερά και νόστιμα.